Την αντίθεσή τους στο άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων της Κυριακής εξέφρασαν και ακόμη μια φορά τα μέλη της ΠΑΣΕΒΕ, του Νομού Εύρου, απευθύνοντας παρέλα κάλεσμα σε όλους τους εργαζομένους για συμμετοχή στην πανελλαδική επεργία της 6ης Νοεμβρίου της ΑΔΔ. Την, και της ΓΕΣΕ βεβαίως. Την έμπρακτη στήριξή τους στις απαιτήσεις των εμπόρων εξέφρασαν και τα μέλη του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Ένα ακόμη μεγάλο όχι στο κυριακάτικο άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων φωνάζουν τα μέλη της ΠΑΣΕΒΕ σε όλη τη χώρα. Η πρεμιέρα του μέτρου βρίσκεται πρώτον πυλών, αφού η 3η Νοεμβρίου θα είναι η πρώτη Κυριακή που μικρότερα και μεγαλύτερα καταστήματα ανά την επικράτεια θα είναι ανοιχτά. Η ΠΑΣΕΒΕ καλεί όλους τους συναδέλφους να απομονώσουν τις συμβιβασμένες ηγεσίες, να συσπηρωθούν στα ταξικά σωματεία και ενώσεις. Καλούμε δε σε περιφρούρηση της κυριακάτικης αργίας σαν κόρη οφθαλμού. Κανένα μαγαζί εμπορικό να μην ανοίξει όχι μόνο τις 3 του Νοέμβρη, αλλά καμία Κυριακή. Διεκδικούμε και παλεύουμε νομοθετική κατοχήρωση της αργίας Κυριακής. Ο κ. Κουμπής μίλησε και για το ρόλο της ΕΣΕΑ, υπογραμμίζοντας πως ιδίως όσον αφορά το θέμα του ανοίγματος των Κυριακών δεν προάσπισε την απόφαση της μεγάλης πλειοψηφίας των εμπόρων, αλλά προτίμησε να πει ναι στο άνοιγμα των 7 Κυριακών το χρόνο. Σε όλη την Ελλάδα το 85-90% των συναδέλφων εμπόρων τάχτηκε κατά του ανοίγματος της αργίας Κυριακής. Η ΕΣΕΑ, που είναι το ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο των εμπόρων, με διάφορες αλχημίες, το όχι άνοιγμα στην Κυριακή με 90% το έκανε τουλάχιστον να ανοίγουμε 7 Κυριακές, δείχνοντας η ΕΣΕΕ τι συμφέροντα εξυπηρετεί. Ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων, που από το άνοιγμα της Κυριακής οι μόνοι ωφελημένοι θα είναι αυτοί. Εμείς λέμε ότι αυτό το μέτρο, η ΠΑΣΕΒΕ δηλώνει, έρχεται σαν συνέχεια στη σειρά των εξωτοντικών μέτρων σε βάρος των επαγγελματιών μικρέμπορων που έχουν πάρθει τα τελευταία χρόνια. Είναι τα συνεχόμενα χαράτσια, η αντιασφαλιστική και η άδικη φορολογική νόμη. Τη συμπαράστασή τους στους εμπόρους αλλά και τις δικές τους προτάσεις αναφορικά με τις εργασιακές συνθήκες των επαγγελματιών ανακοίνωσαν τα μέλη του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Καλούμε τους εργαζόμενους στον κλάδο συνολικά να συσπηρωθούν στο κλαδικό σωματείο για να δυναμώσει η οργάνωση σε κάθε χώρο δουλειάς με επιτροπές αγώνα, σωματιακές επιτροπές, να συγκεντρώσουμε δυνάμεις και να διεκδικήσουμε τα εξής: να μην καταργηθεί η κυριακάτικη αργία, να υπερασπιστούμε την Κυριακή ως υποχρεωτική αργία για όλα τα καταστήματα, εθνικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων που δεν θα ξεπερνά τις 48 ώρες την εβδομάδα με 3 απογεύματα κλειστά. Για τους εργαζόμενους στο εμπόριο, 8ωρο πενθήμενο 40ωρο με μόνιμη και σταθερή εργασία, να καταργηθούν όλοι οι νόμοι και οι διατάξεις που απελευθερώνουν το ωράριο, κατάργηση της μερικής απασχόλησης και υπογραφή συλλογικών συμβάσεων με βάση τις ανάγκες των εργαζομένων. Με βάση λοιπόν αυτά τα αιτήματα και την κατάσταση προφανώς, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων έχει προκηρύξει απεργία σε όλη την Ελλάδα με αφορμή την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας αυτή την Κυριακή στις 3 του μήνα, που είναι η πρώτη Κυριακή που εφαρμόζεται. Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Θανάση Λουκά, τον